Γεια σας, τι κάνετε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Νομίζω ότι όλοι κάνουμε υπομονή μέχρι να περάσει όλο αυτό που πραγματικά προκαλεί μια απίστευτη κόπωση. Νομίζω ότι τα συναισθήματα των ανθρώπων εναλλάσσονται από μέρα σε μέρα, καθώς δεν είναι μια εύκολη διαδικασία όλο αυτό. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Λιονί, γιατί παρατηρώντας προσεκτικά την ροή της επιδημίας σε επίπεδο Κρήτης, βλέπουμε ότι η ενδοχώρα του νησιού είναι αυτή που προκαλεί και το μεγαλύτερο πρόβλημα, το προκαλεί, το βάζω σε εισαγωγικά βεβαίως, γιατί κανένας πολίτης δεν θέλει να μεταφέρει τον ιό. Όμως είμαστε και ζωντανά όντα που προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Άρα αυτό είναι ένα ζήτημα που από την ενδοχώρα μεταφέρεται στις πόλεις και έχουμε αυτή τη στιγμή εστίες που προβληματίζουν τους ειδικούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και για την αλλαγή αυτού του όρου που προκαλείτε, γιατί είναι αλήθεια ότι την Κρήτη, όλη η Κρήτη είναι ένα παρθένο δάσος σήμερα και οι σπίθες μπορούν να πέσουν παντού. Αλλά θα ήθελα να μου επιτρέψετε να θυμίσω ότι πριν από πολλούς μήνες στον ίδιο το σταθμό σας είχα κάνει την αναφορά ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία στην εξέλιξη της πανδημίας να κοιτάξουμε την ενδοχώρα και ιδιαίτερα τους ορεινούς, για πολλούς και διαφόρους λόγους, τις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Βεβαίως. Και ο κύριος λόγος που ξανά αναφέρω δεν είναι αν εκεί είναι η εστία ή που μεταφέρεται, αλλά γιατί σε αυτές τις εξαιρετικές περιοχές υπάρχει μια μοναδική πηγή πλούτου, πληθυσμού δηλαδή, με μεγάλη ιστορική παράδοση, αλλά και συγχρόνως με πολλούς ευάλωτους και ιδιαίτερα ηλικιωμένους. Και γι' αυτό το λόγο η σημασία τώρα και η αναγκαιότητα, η ανάγκη οχύρωσης ακόμη περισσότερο της ενδοχώρας και ιδιαίτερα των απομονωμένων περιοχών της Κρήτης γίνεται, κύριε Δασκαλάκη, περισσότερο επιτακτική. Επειδή ζείτε στο Ρέθυμνο, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την ρεθυμνιώτικη κοινωνία, τις τελευταίες ημέρες έχουμε μία αυξανόμενη ροή κρουσμάτων στον Δήμο του Μιλοποτάμου και ήδη έχουμε αυστηρά μέτρα στο Δήμο του Ρεθύμνου. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας για αυτό το θέμα, που μπορεί να συμπαρασύρει ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Οι ειδικοί έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τα επιδημιολογικά στοιχεία του Ρεθύμνου, που αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι η περιφερειακή ενότητα που έχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Κοιτάτε, εάν κανένας κοιτάξει την Κρήτη από ψηλά, θα δει ότι όλοι, όπως εξήγησα, είναι ένα παρθένο δάσος. Οι μελέτες δείχνουν ότι υπήρχε και είναι ακόμη πολύ χαμηλή η επιμόλυνση των ανθρώπων και το ποσοστό των ατόμων που έχουν νοσήσει, έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό, παραμένει σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Που σημαίνει λοιπόν ότι παντού μπορούν να ανάψουν σπίθες. Άρα είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να πει κανένας πού θα έχει τη σπίθα και από πού αυτή θα μετακινήσει ή θα προκαλέσει την πυρκαγιά. Θα μου επιτρέψετε να ξαναεπιμείνω εκείνη και μια συζήτηση και ελπίζω ότι θα ακούσετε ευχάριστα νέα από τον ΕΟΔΗ και ίσως και από τον κύριο Σουρβίνο. Γιατί από παλιά το Πανεπιστήμιό μας μιλάει για την ανάπτυξη σταθμών υγειονομικής επιτήρησης σε όλη την Κρήτη. Και θα πρέπει εδώ και τώρα πραγματικά μια τέτοια συζήτηση για την ανάπτυξη των σταθμών που θα μετράνε την ανοσία, τόσο αυτή που προκαλείται από τον εμβολιασμό, αλλά και τη φυσική ανοσία που προκαλείται από την νόσηση, μέσα από επαναλαμβανόμενα δείγματα θα μπορεί να στέλνει έγκαιρα τις προειδοποιήσεις για αυτούς τους πυνθήρες πότε μεγαλώνουν. Γιατί τώρα, όπως θα ακούτε και από αυτή την ενδοχώρα που μιλούσατε και θα ακούσετε και από τους τοπικούς άρχοντες, ότι κανένας δεν περίμενε τη μεταβολή αυτή της κατάστασης. Και είναι φυσικό, πραγματικά, όταν η υγειονομική επιτήρηση γίνεται μόνο μέσω των κρουσμάτων και των άλλων ιχνηλατήσεων, που όμως είναι σποραδική και δεν είναι συστηματική η προσέγγιση. Έτσι λοιπόν κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Άρα που θεωρείτε θα ότι υπάρχει σπίτα. Έλλειψη συντονισμού από την πλευρά του ΕΟΔΗ όσον αφορά αυτές τις εστίες που διαμορφώνονται σε επίπεδο Κρήτης? Όχι, δεν θα έλεγα αυτή την άποψη ότι υπάρχει έλλειψη και όπως με ξέρετε αποφεύγω πάρα πολύ το να κάνω αναφορά της ευθυνών σε άλλους, ιδιαίτερα σε φορείς. Ίσα-ίσα μόνο το αντίθετο. Να υπογραμμίσω ότι και αυτό που γνωρίζω ή ακούω, ότι εδώ και καιρό ο ΕΟΔΗ ετοιμάζεται να αναλάβει μια τέτοια σημαντική πρόταση
σε όλη την Ελλάδα υγειονομικής επιτήρησης με βάση τους σταθμούς ανίχνευσης και αναζήτησης σε επαναλαμβανόμενες μελέτες των αντισωμάτων που αν μη τι άλλο θα προλέγουν ουσιαστικά τη μεταβολή και θα μπορούν να εστιάζουν την προσοχή. Και αυτοί οι σταθμοί επιτήρησης που έχουμε συζητήσει και στην Ιατρική Σχολή της Κρήτης και γνωρίζω ότι τη συζητάνε και πρόσωπα επάνω στον ΕΟΔΗ θα μπορεί πραγματικά να μας πει και τι συμβαίνει στην ενδοχώρα και ποιες περιοχές στην ενδοχώρα φαίνεται να παρουσιάζουν αυξητικό μέσα από επαναλαμβανόμενες μετρήσεις κατάσταση κινδύνου. Θεωρείτε, θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή πάρα πολλές φορές μέσα σε αυτή τη διάρκεια της πανδημίας έχουμε ακούσει εκφράσεις, αλλά έχουμε δει και δάχτυλα που κουνιούνται γιατί οι πολίτες δεν έχουν την ατομική λέει, ευθύνη που απαιτείται. Θεωρείτε ότι η ατομική ευθύνη έχει χαλαρώσει στην ενδοχώρα σε σχέση με τα πιο μεγάλα αστικά κέντρα? Επειδή θα χρησιμοποιήσω τη φράση που είπατε, η Κρήτη είναι ένα δάσος. Έχει μια μοναδική ομορφιά, έχει και μια μοναδική άβρα. Άρα αυτή η άβρα της ενδοχώρας μπορεί να συμπαρασύρει τους πολίτες σε πιο χαλαρή διάθεση με αποτέλεσμα και διασπορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Ήθελα να σας πω ότι αν είναι πιο χαλαρή από πριν θα έλεγα ότι θα χρειαζόμαστε μετρήσεις για να δούμε τη διαφοροποίηση. Η δική μου γνώμη είναι ότι οι στάσεις των ανθρώπων στην ενδοχώρα είναι διαφορετικές από τις αστικές περιοχές και η κουλτούρα είναι διαφορετική αλλά ακόμη και η συμπεριφορά, ίσως και η αντίληψη του κινδύνου. Και αυτό το βλέπει κανένας και ιστορικά. Δεν θα έλεγα ότι θα πρέπει κανένας να κατηγορεί, επειδή ίσως η ανάγνωση της ελευθερίας διαβάζεται διαφορετικά στις ορεινές περιοχές. Όμως εδώ, και έχετε δίκιο απόλυτο, και μαζί προσωπικά κύριε Δασκαλάκη είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση, η επίδραση στην αντίληψη και στην πρακτική αυτών των ανθρώπων, η διαφοροποίησή τους και η επιρροή περισσότερο προσώπων με ιδιαίτερη ανάγνωση και αξία, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Οι άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές δεν είναι εύκολο να υπακούσουν σε εισαγωγικά, σε κελέσματα, επιταγές ή προσταγές. Για αυτούς έχει πολύ μεγάλη σημασία το πρόσωπο. Το πρόσωπο που το διαβάζουν τοπικά, το αναγνωρίζουν και που έχει επιρροή. Γι' αυτό από πάρα πολύ καιρό κάποιοι άνθρωποι μιλάμε ότι σε αυτές τις ευαίσθητες περιοχές της Κρήτης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα συντονισμένο σχέδιο με πρόσωπα που θα μπορούν να μιλήσουν, να επηρεάσουν, να πείσουν, να ενθαρρύνουν στην αυστηρότητα. Κύριε Λιονί, θα σας κάνω μία πονηρή ερώτηση. Να μου κάνετε λεπτά. Προσπαθώ να σας προειδεάσω. Θεωρείτε ότι σε επίπεδο Κρήτης υπάρχουν σοβαρές δημοτικές αρχές και λιγότερο σοβαρές? Κοιτάτε, σε αυτή μου την ηλικία αποφεύγω να συγκρίνω τους ανθρώπους και να χρησιμοποιώ προσδιορισμούς. Επειδή δεν είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω λίγο άκομψα. Παρακαλώ, ελεύθερα. Νομίζω ελεύθερα. Ότι εκεί είναι και το μυστικό. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι δήμοι που θα το πω έτσι λαϊκά έχουν κάνει δουλίτσα και ζητούν από τον ΕΟΔΗ επιτακτικά να πηγαίνουν στις περιοχές τους για τεστ. Υπάρχουν όμως και κάποιοι δήμοι και δεν κρυβόμαστε πίσω από τα χρόνια μας που το πρόβλημα το ανακάλυψαν τα τελευταία 24 ώρα. Ναι. Κοιτάτε, σαφέστατα διαφοροποιούνται τα πρόσωπα που υπηρετούν τους θεσμούς. Δεν αναφερόμουν μόνο στα πρόσωπα που υπηρετούν τους θεσμούς, αλλά αναφερόμουν και σε πρόσωπα που έχουν αναπτύξει ιστορικά, έχουν δεσμευθεί και έχουν αναπτύξει θεσμούς με τις τοπικές κοινότητες. Εδώ και τώρα, κύριε Δασκαλάκη, το είχαμε ξαναπεί μαζί και εσείς το είχατε ενθαρρύνει. Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα τέτοιο σχέδιο από πρόσωπα που θα μπορούν να επισκεφθούν τις κοινότητες, να μιλήσουν για αυτούς. Ο λόγος των ανθρώπων αυτών που έχουν αναπτύξει ιστορικούς δεσμούς με πολλές ορεινές κοινότητες, που πραγματικά έχουν τιμήσει την ιστορία μας, νομίζω και το πιστεύω ότι μπορεί να είναι καθοριστικός. Αν μη τι άλλο τώρα, ο τόπος μας δεν έχει πολλά περιθώρια. Πρέπει να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνάμεις. Θεσμούς, πρόσωπα, υπηρεσίες. Άρα τώρα που πραγματικά όπως το λέτε είναι ένα είδος μιας άλλης μάχης της Κρήτης, τώρα πρέπει να υπηρετηθούν αυτά τα συντονισμένα σχέδια
και η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση θεσμούς που τιμούν την Κρήτη, θα πρέπει σαφέστατα να τις ανατεθούν και να τις ανατεθούν σε αυτούς και μεγαλύτερες ευθύνες και ρόλοι. Κύριε καθηγητά, θα κλείσουμε με ένα ερώτημα που θέλω να σας θέσω για τους εμβολιασμούς. Πολύ γρήγορη απάντηση. Γνωρίζω ότι έχετε εικόνα των εμβολιασμών. Έχετε και έναν θεσμικό ρόλο πάνω σε αυτή τη διαδικασία σε επίπεδο Κρήτης. Είστε ικανοποιημένος με τους ρυθμούς των εμβολιασμών στην Κρήτη? Και θα βάλω και το συμπληρωματικό ερώτημα για να μην σας φάω χρόνο, γιατί καθώς δεν έχουμε και πολύ χρόνο στον τηλεοπτικό αέρα του Δελτίου Ειδήσεων. Είμαι σύντομο. Έρχεται ένα εμβόλιο από την AstraZeneca. Άκουσα το εύστοχο ερώτημα τηλεθεατών στην εκπομπή του Γιώργου του Σαχίνη στις Αντιθέσεις. Άνθρωποι που είναι εκεί γύρω στα 60, που όπως όλα δείχνουν θα εμβολιαστούν με το εμβόλιο της AstraZeneca. Και το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Τι διαφοροποιεί όσον αφορά την επικινδυνότητα ενός εμβολίου 3-4 χρόνια κάτω από το όριο? Δηλαδή, γιατί κινδυνεύει ο 65+ και δεν κινδυνεύει ο 60+. Εξαιρετικό το ερώτημά σας, πολύ σύντομα, που είναι και το κύριο μήνυμα. Και αν μπορέσετε, πραγματικά, αν μπορέσουμε να το μεταδώσουμε παντού. Κοιτάτε, έλεγα κύριε Δασκαλάκη, ότι αυτή η πανδημία έχει πολλές προκλήσεις. Αν μη τι άλλο τώρα, κοιτάτε τι κάνει. Μεταφέρει το επίπεδο της απόφασης από το άτομο στο σύνολο, στην κοινότητα. Δηλαδή, και αυτό είναι η έκκληση και η παρότριση όλων αυτών που μας ακούνε τώρα. Όταν θα αποφασίσουμε αν θα κάνουμε ή όχι τον εμβολιασμό, η κύρια στινιστόσα της απόφασής μας είναι η συλλογική ανοσία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και έτσι, το αν θα είναι το εμβόλιο της AstraZeneca ή της Pfizer, σε αυτό το επίπεδο δεν έχει σημασία, γιατί αυτό που ενδιαφέρει τώρα και για την Κρήτη και για όλη την Ελλάδα είναι όσο πιο γρήγορα φτάσουμε σε επίπεδο συλλογικής ανοσίας, που δεν ξέρω αν θα είναι αυτό 50, 60 ή 70% του πληθυσμού, ανεξαρτήτως τώρα αν θα είναι το εμβόλιο της AstraZeneca, που αν μη τι άλλο οι μελέτες μέχρι τώρα δείχνουν χαμηλότερη αποτελεσματικότητα από την Pfizer, σημαίνει ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι γρήγορα να φτάσουμε στο ανοσιακό τείχος, εκείνο δηλαδή το πλέγμα που θα μας προστατεύσει από την συνεχή, τη γρήγορη κυκλοφορία του ιού. Επειδή ακούμε για μεταλλάξεις και θέτω πολλά και δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα ήθελα σχεδόν μονολεκτική απάντηση. Οι μεταλλάξεις θα μπορούσαν να αλλάξουν το σχεδιασμό όσον αφορά το εμβόλιο της AstraZeneca ή συνολικά τα εμβόλια? Αν μου πει πολύ απλά και όσο μπορώ πιο ξεκάθαρα, παρά τη δυσκολία της απάντησης. Αυτό που μετράει στη δική μου ταπεινή γνώμη, κύριε Δασκαλάκη, είναι ανεξαρτήτως εμβολίου, μιλάμε για εμβόλια που έχει υιοθετήσει ο ΕΜΑ και φυσικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά πρέπει άμεσα να εφαρμοστούν, ανεξαρτήτως διαφοροποιήσεων στην αποτελεσματικότητα ή στην οποιαδήποτε συζήτηση, προκειμένου και η Κρήτη και η Ελλάδα να πάει το συντομότερο δυνατό σε υψηλή εμβολιαστική κάλυψη και μάλιστα των υψηλών ομάδων ευαλωτότητας. Στην Κρήτη είστε ευχαριστημένος με τη ροή? Πολύ γρήγορα πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Πρέπει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα. Λυπάμαι που το λέω, γιατί αυτό βέβαια δεν είναι ευθύνη, δεν θέλω να μοιράζω ευθύνες, είναι και θέμα διάθεσης. Πρέπει όσες δυνάμεις και αν έχουμε στους επόμενους δύο μήνες να τους διαθέσουμε παράλληλα και με άλλα, γιατί θα τα πούμε και αυτά τα παράλληλα σε άλλη φορά, να αυξήσουμε τους ρυθμούς του εμβολιασμού και παράλληλα να ενισχύσουμε τους ανθρώπους αυτούς που θα εμβολιαστούν, όχι μόνο να τους κάνουμε το εμβόλιο, αλλά να τους δώσουμε την απαραίτητη δύναμη, κουράγιο και ενθάρρυνση να αντέξουν τη μεγάλη κρίση που περνάει ο τόπος μας. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.